Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο Τζαβού Μάγκες. Σήμερα σας έχω άλλο ένα βίντεο rewards. Καιρό έχουμε να κάνουμε rewards, είναι αλήθεια. Και έχω να σας δείξω αρκετά icon packs από τα παιδιά μέσω SharePlays και επίσης και το δικό μου Prime Icon Pack που άνοιξα την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ παίζει να ξέρετε τι έχω βγάλει, αλλά για αυτούς που δεν ξέρετε, είναι καλό. Πάμε όμως στο βίντεο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ξεκινάμε με ένα icon roulette που κάναμε σε ένα παιδί. Πάμε πρώτα για Βουλγαρία. Έχει ήδη στο Ιτσκόβ. Έχει στείλει τελείως, νομίζω ότι βγάλαμε Στότσκοφ. Τελικά, όπως βλέπετε, έχει παίξει ήδη. Πάμε μετά στις big ομάδες, στις top 9. Καλημέρα κιόλας, είναι 7:30 εδώ πέρα και εγώ ξύπνησα τελείως motivated να κάνουμε βίντεο. Οπότε βάμος. Κάναμε Ισπανία, δεν είναι τίποτα. Πάμε στο επόμενο λοιπόν, Ιταλία, το δεύτερο χειρότερο από τις μεγάλες ομάδες. Να δούμε αν θα είναι κάποιος από εκεί πέρα. Ελπίζουμε να είναι κάποιος καναβάρο. Γατούσο. Κοίτα ρε φίλε, και εμένα Σάντο και πάλι δεν είναι πολύ καλή αυτή η κάρτα, πιστεύω. Όχι ρε φίλε. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Ακριβώς όπως τα λέω ο φίλος του Τζαβού, everyday μαλακία. Συνεχίσουμε, αυτό είναι το δικό μου 85x5 που ανοίξαμε στο RTG, στο first on RTG που είναι το δεύτερο account που έχω αυτή τη στιγμή. Πείτε μου κάτω στο comments άμα θέλετε να σας κάνω ένα γρήγορο, ίσως στο επόμενο βίντεο να σας κάνω ένα γρήγορο club tour από το First Owner RTG, που είναι ένα account που είναι, όπως λέει και το ίδιο, First Owner. Δεν μπορώ, δηλαδή, η βασική μου δεκάδα χρησιμοποιεί μόνο παίχτες που έχω πακάρει, που έχω κάνει από objectives ή που έχω φτιάξει από SPCs. Οπότε έχω φτιάξει μια αρκετά έτσι fan to play ομάδα και όποτε τσαντίζουμε ή όποτε δεν παίζω καλά στο main account, πάω στο δεύτερο και απλά παίζουμε έτσι χαλαρά. Κοιτάξτε εδώ πέρα το 85x5. Σόμερ, Πικέ, Νάμπρι, Ικάρντι, Μπονούτσι. Τουλάχιστον να πεις ότι στο first on RTG όλες αυτές οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε SBCs για να πάρουμε παίκτες που θέλουμε, είτε για objectives και τέτοια για να μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα τα swaps και αυτά. Επίσης τώρα που λέμε για swaps, πρέπει να κάνω τα swaps. Εδώ πέρα θα δείτε τώρα το δικό μου το party bag. Πρέπει να κάνω επίσης τα swaps γιατί Παρασκευή, πότε έρχεται το επόμενο, πότε τελειώνουν τα swaps. Νομίζω Παρασκευή τελειώνουν τα swaps μάγκες, οπότε αν δεν τα έχετε κάνει ήδη, κάντε τα γιατί μετά θα βγουν τα δεύτερα. Και εγώ προσωπικά θέλω να κάνω το prime or prime moments, που είναι 16-17 νομίζω tokens. Οπότε τα θέλει σχεδόν όλα. Αυτό σημαίνει ότι αυτές τις μέρες τα έχω κάνει σχεδόν όλα στο δεύτερο account. Στο main account δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα. Εδώ πέρα το party back μου, όπως βλέπετε, Nangolan Rule Breaker. Δυστυχώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο account. Παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, of course, γιατί είναι first owner. Αλλά έχω κάπα. Ναι, παίζω 4-1-2-1-2 και έχω κάπα και. Ναι. Εδώ είναι η ομάδα, κοιτάξτε. Κούνια, κάπα, Ρέινερ 87, Μάλεν, Owen. Είναι μια αρκετά ωραία ομάδα. Δυστυχώς τον Owen, όχι δυστυχώς, δεν μπορούμε να το βγάλουμε διότι ένας από τους κανόνες είναι ότι πρέπει να έχουμε έναν past or present Manchester United player στην ομάδα. Και εδώ τώρα, παιδιά, αυτά που βλέπετε θα είναι stat reveal. Έχουμε ανοίξει icon packs και σιγά σιγά θα αποκαλύπτω τα stats και προσπαθήστε να μαντέψετε ποιος είναι πριν φτάσουμε στην ολοκληρωτική αποκάλυψη. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, 64 physical, 38 defending. Μέχρι full thumbnail φωτογραφία. Ό,τι καλύτερο. 92 dribbling. Οπότε ξέρουμε ότι είναι κάποιος που. Ίσως είναι κάποιος που. Κάποιος winger ή κάτι τέτοιο, αλλά έχει μόνο 82 balance. Ναι, winger θα είναι λογικά. 90 passing. Κάτσε τώρα όμως το πάει λίγο περισσότερο προς το cam. Άμα έχει καλό shooting, ίσως είναι. Όχι, εντάξει. Loud Roop. Γιατί το λέω λες και δεν ξέρω ποιος είναι. Τώρα το έχω κάνει ήδη το μοντάζ. Εγώ ξέρω ποιος είναι. Εσείς πρέπει να το μαντέψετε. Loud Roop λοιπόν. Φοβερό L. Εγώ πιστεύω. Κάποιοι έλεγαν στο chat. Δεν ξέρω, φίλε. Για καμιά χαρά είναι. Κοίτα passing, κοίτα dribbling. Όταν ο cam σου δεν μπορεί να τελειώσει φάση και να έχεις και ξέρω εγώ πιστόλι στο κεφάλι, δεν είναι ρε φίλε για cam. Δεν είναι dub, δεν είναι ok κάτι κάνει. Το cam σου πρέπει να μπορεί να βάλει goal. Συνεχίζουμε λοιπόν. 89 jumping, 82 stamina, 70 physical. Πάλι έχουμε επιθετικό. Αλλά έχει 93 head knackers, οπότε λογικά είναι striker, έτσι. Δεν μπορεί να είναι τώρα winger με 93 head knackers. Dribbling 89, ok, decent composure, καλό agility, χάλια passing σίγουρα striker. Οπα. Τι,
Θα αρέσει η κούπα. Κούπα τζαβού. Μέρτς στην περιγραφή. Χωθείτε. 88 λοιπόν. Και άμα έχει τώρα πόσο, 93 pace. 92 pace είναι ο Χερνάντες, ο Μεξικάνος El Matador. Όπως λέγεται, βασικά El Matador δεν λέγεται και ο Καβάνι. Το κλέψε ο Καβάνι, copyright στο Χερνάντες. Και συνεχίζουμε παιδιά, γενικά αυτή την εβδομάδα έχω ανοίξει πάρα πολλά Prime Icon και Midor Prime Icons και όλοι θέλουν να κάνω stat reveal. Γι' αυτό βλέπετε συνέχεια stat reveal. Εγώ τους ρώταγα τι θέλετε να κάνουμε και μου λέγανε, τους έλεγα roulette, τι θέλετε να κάνουμε και μου λέγανε stat reveal. Είναι ωραίο επειδή έτσι κάπως προσπαθείς να μαντέψεις όσο περνάει ο χρόνος. Εδώ έχουμε 90 physical και 90 defending που μόνο 2 ή 3 νομίζω το έχουν. Ένας είναι ο Prime Essien, ένας είναι ο Sol Campbell και ο Desagi νομίζω έχει κάπου εκεί γύρω. Κάτι τέτοιο. Αλλά με 95 strength δεν πιστεύω να είναι ο Essien. Κακό passing επίσης, κακό dribbling. Εδώ νομίζω σίγουρα έχουμε τον Sol, τον Campbell. Για να δούμε. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και πάλι, γιατί το κάνω εγώ λες και δεν ξέρω ποιος είναι. Όταν παίζει, ναι. Εντάξει, όταν ήμασταν στο live, νόμιζα ότι ίσως ήταν ο Ρίο. Αλλά ο Ρίο νομίζω έχει 86. Έχει 91 defending και 86 physical. Κάτι τέτοιο έχει. Και έχει και 83-84 pace. Κοίτα, ωραία κάρτα αυτή. Επίσης, αν δεν είδατε στο account, αυτό το account είναι του Χουντροκόλλη, ο οποίος έχει ανοίξει Eusebio. Όχι. Έχει ανοίξει Baby R9, Zidane. Έχει ανοίξει πάρα πολλές κάρτες. Οπότε δεν χρειάζεται άλλες, αυτό θα πω. Δεν χρειάζεται άλλες, Χουντροκόλλη. Οχ, πάλι 90 defending, 90 defending και 90 physical. Ποιος ήταν αυτή τη φορά? Για θυμηθείτε ποιον είπα πριν λίγο. Αυτό ήταν στο account του Tony, ο οποίος ο Tony είναι καλός μου φίλος από όταν ήμουν στην Αγγλία, ήταν γείτονάς μου. Και τώρα πια έχει γίνει ο πιο μεγάλος grinder του FIFA ever. Μου έχει icon pack σχεδόν κάθε μέρα και έχει βάλει 0 FIFA points. Έχει βάλει 0 FIFA points. Απλά ξέρεις, κάνει bronze pack, κάνει league SPCs, κάνει τέτοια και έχει πάντα φόντερ. Εδώ πέρα παιδιά τώρα βλέπετε το δικό μου Prime Icon Upgrade Pack. Πείτε μου κάτω στα comments ποιον πιστεύετε ότι θα βγάλω. Και άμα το βρεις σωστά, ξέρω εγώ, μπράβο σου. Στάτερβελ και πάλι λοιπόν, έχουμε 73 physical, 86 stamina, ok, τουλάχιστον μπορεί να παίξει όλο το match ή σχεδόν μέχρι το 80. 67 strength, οπότε δεν είναι κάποιος που... Είτε center back με 73 physical με τίποτα, ούτε CDM ούτε κάτι τέτοιο, defending 41, οπότε είναι σίγουρα επιθετικός. Okay. Και έχει 86 head accuracy που σημαίνει ότι ίσως είναι striker. Γιατί δύσκολο να βρεις τώρα winger ή κάτι τέτοιο που να έχει τόσο καλό head accuracy. 90 dribbling, okay. Όλα πάνω από 88. 89 dribbling, 89 composure, 94 reactions. Φοβερό agility και balance. Πολύ meta αυτό γενικά. Χάλια passing. Αλλά έχει 88 freaking accuracy. Δεν το ξέρω αυτό. 85 short pass, 83 curve, οπότε φινεσάκια με τίποτα. 92 shooting, πω. Γενικά dribbling και shooting είναι απίστευτα. Και θα δούμε τώρα ποιος είναι. Αν δεν το έχεις μαντέψει ήδη, δεν ξέρω ρε φίλε, έτσι. Kenny! Come on! Έπρεπε να το έχεις μαντέψει. Kenny Dalglish, εγώ με το που είδα το 90 dribbling και με το που είδα το 92 shooting ήξερα ότι ήταν Kenny. Φοβερή κάρτα. Αλλά δυστυχώς παιδιά δεν έχει μπει στην ομάδα. Το χρησιμοποίησα για 5-10 μάτς στο Γουλού. Έβγαλα Baby R9, έβαλα αυτόν και στο τέλος τον έβγαλα και έβαλα πάλι Baby R9 και έπαιξε καλύτερα. Οπότε εσείς πείτε μου. Επίσης έχω άλλη μια ερώτηση μάγκες που θέλω να μου απαντήσετε κάτω στα comments. Την Παρασκευή λογικά έχουμε Foot Birthday. Πέρσι για μένα ήταν ένα από τα καλύτερα πρόμο που έχει βγει ever στο FIFA. Όλες οι κάρτες που ήταν σε αυτό το πρόμο είτε είχαν καλύτερα skills είτε είχαν καλύτερο weak foot. Γενικά όπως ξέρουμε το weak foot και τα skills είναι πάρα πολύ σημαντικά στο FIFA. Ίσως και πιο σημαντικά από ότι είναι τα stats τα ίδια. Μπορεί κάποιος να έχει ακραία stats, 90 πόσο shooting, αλλά άμα έχει 2 weak foot και 3 skills είναι unusable. Πέρσι άμα θυμάστε είχαν βγει Griezmann με 5 weak foot, είχαν βγει πάρα πολλές κάρτες, Pogba 5-5 και αυτά. Θέλω να μου πείτε κάτω στα comments τι πιστεύεις ότι θα είναι το πρόμο φέτος εσύ? Δηλαδή θα είναι το ίδιο με τα stars και αυτά, θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Πρόπερση το Foot Birthday ήταν περισσότερο σε το shape shifters.
Πρόπερσι στο FIFA 19 ήταν απλά αλλάζανε τις θέσεις, δεν αλλάζανε τα αστέρια και αυτά. Εγώ προσωπικά σαν τζαβού θέλω να βγάλουν το ίδιο πρόμο και πάλι απλά με καινούριες κάρτες. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ hype. Και ειδικά φέτος που έχουμε και λίγες PC και αυτά, θα κραφτάρω πάρα πολλά packs για να τα ανοίξω on stream. Που είστε λιτιβικά στο τζαβού, άμα σας αρέσουν, άμα βλέπει stream, αλλά είναι στα αγγλικά να ξέρετε. Να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποιον από αυτούς τους food birthday. Κομπλέ, άμα σας άρεσε το βίντεο, όπως πάντα, πάτε ένα like να μας βοηθήσεις, να βοηθήσεις και εμένα και το κανάλι στον αλγόριθμο και αυτά ξέρετε εσείς. Και επίσης, αν είσαι καινούριος εδώ πέρα, πάτε και ένα subscribe, πάτε μια εγγραφή για να φτάσουμε τους 40.000 όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαστε, νομίζω, έχουμε ακόμα 1,6, 1,7 μέχρι να φτάσουμε τους 40K και θα ήμουν πάρα πολύ ευγνώμων. Τα λέμε στο επόμενο, μάγκες. Τσαο.